Το μήνυμα αρχίζει και τελειώνει με τη λέξη όνειρο. Μήπως αυτό είναι ένα όνειρο που θα κρατήσει λίγο και στο ξύπνημα θα βρεθούμε με μια διαφορετική πραγματικότητα. Αυτό το παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά τις τελευταίες μέρες, γιατί την τελευταία εβδομάδα, όπως σας έγραψα, είχαμε ένα μέσο όρο κρουσμάτων στην Ιταλική επικράτεια 700 με 800. Πάνω κάτω δηλαδή αυτό που βλέπουμε και στην Ελλάδα, με τη διαφορά βέβαια ότι η Ιταλία έχει 6 φορές τον πληθυσμό της Ελλάδας. Άρα λοιπόν έχουμε ένα έκτο των κρουσμάτων της Ελλάδας, με τις κλινικές COVID στα περισσότερα νοσοκομεία της Ιταλίας να έχουν κλείσει, ελάχιστους ασθενείς μέσα στις κλινικές COVID, ελάχιστους ασθενείς και στις εντατικές, αλλά παρόλα αυτά όλοι παραπονιόμαστε για τις αλληλουχίες που γίνονται στα θετικά κρούσματα, οι οποίες, κύριε Σαχίνη, περάσανε μέσα σε 2 εβδομάδες από το 2% στο 22%. Δηλαδή, 22% ελέγχεται για μεταλλάξεις των δειγμάτων? Όχι. Έκανα λάθος. 22% βρέθηκε η μετάλλαξη δέλτα στα θετικά κρούσματα. Δηλαδή, ενώ πριν 2 εβδομάδες είχαμε το 2% μόνο στα θετικά κρούσματα της μετάλλαξης δέλτα, χθες είχαμε 22%, και όπως λέει τώρα το Υπουργείο Υγείας, μέσα στις επόμενες 20 μέρες η μετάλλαξη δέλτα θα φτάσει στο 90%. Αυτό είναι. Αυτό βλέπουμε, και βέβαια ο κόσμος, να σας πω κύριε Σαχίνη, ανεξάρτητα τώρα από τις γιορτές και τα πανηγύρια που γίνονται εδώ πέρα, γιατί η Ρώμη είναι και ένα από τα γήπεδα που χρησιμοποιείται στο Euro 2020, και είχαμε τους Άγγλους προχθές να γιορτάζουν και να φωνάζουν και να κάνουν. Το θέμα ποιο είναι? Ότι ο κόσμος φοβάται. Και παρότι την προηγούμενη εβδομάδα ήταν η πρώτη εβδομάδα που στη Ρώμη δεν ήταν ελεύθερος ο καθένας να μην χρησιμοποιεί τη μάσκα σε εξωτερικό χώρο, παρόλα αυτά όλος ο κόσμος φορούσε τη μάσκα του σε ανοιχτό χώρο, γιατί ήξερε σε μεγάλη πόλη όπως είναι η Ρώμη ότι μπορεί να κάνεις 100 μέτρα και να μην συναντήσει κάποιο δίπλα σου, αλλά στα επόμενα 100 μέτρα ίσως χρειαστεί να μπει στο λεωφορείο, να μπει σε ένα κατάστημα κτλ. Άρα λοιπόν, πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή? Είμαστε εν αναμονή να δούμε η μετάλλαξη δέλτα, που εκ των πραγμάτων μαθηματικά θα καλύψει το 90% των θετικών κρουσμάτων, να δούμε κλινικά, κύριε Σαχίνη, τι θα μας δώσει πρώτον αυτόν, και δεύτερον πιέζουμε όλοι οι αλληλουχίσεις να γίνουν παραπάνω. Δηλαδή να μην μείνουμε στο 5%. Να πάμε στο 10, στο 20, να γίνουμε όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Και εμείς δηλαδή να γίνονται περισσότερες αλληλουχίσεις, να δούμε πραγματικά πώς προχωράει η μετάλλαξη Δέλτα και πώς προχωράει και στις διάφορες περιοχές της Ιταλίας. Γιατί η Σαρδινία τώρα έχει ανοίξει πλήρως. Τα μεγάλα ξενοδοχειακά γκρουπ έχουν ανοίξει. Η όλη επιτήρηση που γίνεται, να σου θυμίσω αυτό το πράγμα, στην Ιταλία γίνεται τοπικά, δηλαδή γίνεται από κάθε περιφέρεια, δεν περιμένει το κεντρικό κράτος. Σωστά. Να κάνει Σωστά. την ανάλυση. Δηλαδή έχουν δικούς τους επιδημιολόγους σε κάθε περιφέρεια, και καταλαβαίνετε, όπως επίσης και τον εμβολιασμό τον έχει αναλάβει κάθε περιφέρεια. Ο προγραμματισμός του εμβολιασμού γίνεται από κάθε περιφέρεια. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες περιφέρειες βέβαια, όπως είναι η Ρώμη, η Σαρδινία, η Σικελία, οι οποίες περιμένουν τώρα να βάλουν μπρος την οικονομία με βάση τον τουρισμό. Όμως, από την άλλη μεριά, φοβούνται οι ανθρώποι μην βρεθούν σε κάποια απότομη απόφαση της Γερμανίας, για παράδειγμα, ή της Γαλλίας, που να ζητάει τεστ στην επιστροφή του Γερμανού ή Γάλλου τουρίστα που θα έρθει στην Ιταλία. Από την 1η του Ιούλη έχουμε την εφαρμογή του Green Pass στην Ιταλία. Βέβαια, η κυβέρνηση Ντράγκη αποφάσισε ρητά και κατηγορηματικά να μην χρησιμοποιείται το Green Pass ούτε σε εστιατόρια, ούτε σε καφετέριες, αλλά μόνο σε μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις. Να θυμίσω ότι το Green Pass σε σχέση με το πιστοποιητικό εμβολιασμού είναι το πιστοποιητικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο δίδεται 14 μέρες μετά τον
τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού και επίσης δίνεται είτε μετά από κάποιο μοριακό τεστ είτε μετά από κάποιο rapid test. Άρα οπότε, και... Ναι, ναι, οπότε... Έχουμε εστιατόρια, κλειστούς χώρους, ανοιχτά, με τα μέτρα που ήσχαν πέρυσι. Δηλαδή, 4 στο τραπέζι, αποστάσεις του ενός τραπεζιού με το άλλο και απέτηση για Green Pass μόνο σε μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις όπως είναι γάμοι, συναυλίες κτλ. Αυτό έχει γίνει και μας έχει δημιουργήσει έτσι λίγο κάποια ερωτήματα αυτή η στάση, έτσι, η ανοιχτή στάση που κρατάει η κυβέρνηση Ντράγκη, γιατί μην ξεχνάμε, κύριε Σαχίνη, ο κύριος Ντράγκη παίρνει αποφάσεις χωρίς πολιτικό κόστος. Δεν τον ενδιαφέρει. Δεν είναι εκλεγμένος πρωθυπουργός και ούτε θα δώσει και υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές. Οπότε το να έχει αυτή τη στάση, ας πούμε, να ανοιχτεί και να προσπαθεί να είναι φιλικός προς τον κόσμο, δηλαδή να μην κυνηγάει μέσα σε εισαγωγικά αν έχεις το Green Pass, αν έχεις το πιστοποιητικό εμβολιασμού ή τι θα πάθεις αν δεν έχεις το Green Pass ή αν δεν έχεις το πιστοποιητικό εμβολιασμό, ομολογώ ότι μας έχει εκπλήξει. Μας έχει εκπλήξει γιατί είναι τεχνοκράτης, είναι ένας άνθρωπος που δούλεψε μέσα στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Δεν ξέρω. Πάντως όλο αυτό έχει μια θετική αντίδραση από τον κόσμο στην Ιταλία. Δηλαδή ο κόσμος πλέον μετά από τις φορτούνες που περάσαμε με το AstraZeneca, με τους εμβολιασμούς, με τις περιφέρειες να χρησιμοποιούν τα εμβόλια κάπως διαφορετικά η μία από την άλλη, τώρα ο κόσμος καταρχήν εφαρμόζει μέτρα υγείας, έστω κι αν αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, δηλαδή οι μάσκες και οι αποστάσεις, και πλέον το μεγάλο ερωτηματικό, κύριε Σαχίνη, είναι τα σχολεία και το ακαδημαϊκό έτος που θα αρχίσουμε το Σεπτέμβρη. Αυτό είναι το μεγάλο ερωτηματικό για το αν θα πάθουμε τα ίδια που πάθαμε πέρυσι. Δηλαδή, εάν θα μπορέσουμε να ανοίξουμε τα σχολεία κανονικά, εάν τα πανεπιστήμια θα καταφέρουν να λειτουργήσουν κανονικά, και βέβαια σε όλα αυτά τα πράγματα παίζει μεγάλο ρόλο η τοπική επαγρύπνηση μέσω των περιφερειών, το οποίο αυτό το πράγμα που κατάλαβα στην Ελλάδα ακόμα δεν το έχουν βάλει μπροστά έτσι σοβαρά, ώστε να δώσουν περισσότερη εξουσία μέσα σε εισαγωγικά στις περιφέρειες, στις υγειονομικές περιφέρειες, που να μπορούν να πάρουν άμεσα μέτρα πέρα από το κεντρικό κράτος και το όποια είναι η γραμμή του κεντρικού κράτους. Αυτό το πράγμα βλέπω εδώ και ας ελπίσουμε τώρα ότι στις επόμενες 15 μέρες, γιατί σίγουρα τα κρούσματα θα αυξηθούν. Λογικά, έτσι όπως το βλέπω, δεν μπορούμε να κρατηθούμε στα 700-800 κρούσματα την ημέρα όταν η μετάλλαξη Δέλτα προχωράει και όταν γίνεται αυτό που γίνεται με τις μετακινήσεις των ανθρώπων τώρα με τις διακοπές ή και των οπαδών που πάνε και παρακολουθούν κάποιους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Το μεγάλο ερωτηματικό, επαναλαμβάνω, είναι κατά πόσο η μετάλλαξη Δέλτα, επειδή ως επιτοπλίστων βλέπουμε νέους ανθρώπους να είναι τώρα κατά το 90% τα θετικά μας κρούσματα, δηλαδή είναι συνήθως από 18 μέχρι 40 ετών. Αυτή είναι και ίσως λιγότερο. Να δούμε εάν τα κρούσματα αυτά μένουν σε μια ήπια μορφή της νόσου ή προχωρούν σε κάτι πιο σοβαρό. Είναι μεγάλο το ερώτημα αυτό και θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί. Πάντως, κύριε Γιαννακάκη, καταλαβαίνω ότι επιχειρείται να δομηθεί μια γενικότερη στρατηγική και όχι μονόπατα εμβολιασμένοι ανεμβολιαστοί. Μας είπατε ότι η τάση είναι να μεγαλώσει η αλληλούχηση για να δούμε τι γίνεται. Βέβαια. Σε μεταλλάξεις πώς. Γιατί δεν μπορεί να βγάζει το δάχτυλο πάλι στον αέρα. Στην Ελλάδα το έχουμε με μοντελοπνίχθες αυτό. Και ανάλογα με το που φύσει αέρας, να λες αυξάνουν, μειώνουν, κάνουν, δείχνουν. Εδώ θέλει συγκεκριμένα. Και επειδή ήσασταν από αυτούς που είχατε πει από την αρχή, μας είχατε δώσει και αποτελέσματα, θυμάμαι, του Οκτωβρίου. Για το ότι είναι αναποτελεσματικά ως κύριο όπλο, όχι ως βοηθητικό, τα self,
Εγώ θα σας το θέσω ευθέως. Μήπως εδώ που φτάνουμε με τις μεταλλάξεις πλέον, ούτε το Rapid μπορεί να καλύψει. Θέλω να πω, μήπως η τάση τη δούμε και να προλάβουμε, ρε αδερφέ, μια φορά. Επειδή μάλλον δεν τους καλύπτει ούτε το Rapid λόγω μειωμένης αποτελεσματικότητας και ότι δεν μπορεί να κάνει σωστά την αλληλούχηση, επειδή φαίνεται ότι δεν ανοιχνεύει απόλυτα τις μεταβολές που έχει υποστεί ο ιός στην ακίδα με τη μετάλλαξη Δέλτα. Μην ξεχνάμε ότι το Rapid ανοιχνεύει πρωτεΐνη στην ακίδα και στην κάψουλα και δεν ανοιχνεύει DNA. Μήπως λοιπόν έχουμε σταδιακή μεταβολή στη στρατηγική και να μειωθεί και το Rapid, διότι έχουμε και τις επόμενες μεταλλάξεις. Βέβαια, κύριε Σαχίνη, γιατί όπως λέμε, το δίσα ξαμαρτίν ο ανδρός σοφού. Δηλαδή, αυτό που έγινε πέρυσι το Σεπτέμβρη, να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πέρυσι το Σεπτέμβρη... Άρα, κύριε Γιαννακάκη, μισό λεπτό. Εγώ δεν κάνω λάθος που λέω ότι η τάση θα οδηγήσει να φύγουν και για τα Rapid. Διότι εδώ που πάμε τις μεταλλάξεις δεν μας καλύπτει. Εκ των πραγμάτων. Εκ των πραγμάτων, γιατί να σας πω, κύριε Σαχίνη, άλλο είναι να προσπαθεί ένας άνθρωπος να καλυφθεί γραφειοκρατικά, δηλαδή να κρατά ένα χαρτί στο χέρι του και να λέει εγώ είμαι αρνητικός, αφήστε με να περάσω. Άλλο είναι το κράτος να θεωρεί αν αυτός ο άνθρωπος πραγματικά είναι αρνητικός ή κρύβει κάτι από κάτω. Γιατί αυτό μετά μετατρέπεται σε ορολογιακή βόμβα, και επειδή την είδαμε την ορολογιακή βόμβα πέρυσι στην επιστροφή των ταξιδιωτών στη Ρώμη, πέρυσι το Σεπτέμβρη, όταν βλέπανε και αυξανόταν τα κρούσματα από τους ταξιδιώτες που επέστρεφαν από τις καλοκαιρινές τους διακοπές στη Ρώμη, δηλαδή ερχόταν από τη Σαρδινία, ερχόταν από την Ισπανία, αρχίσαν λοιπόν και εφαρμόσανε, η περιφέρεια της Ρώμης εφάρμοσε ένα πολύ ωραίο σύστημα με rapid test στους ταξιδιώτες που μόλις έφταναν στη Ρώμη, έκαναν το rapid test και ανάλογα με το αποτέλεσμα πήγαιναν στα σπίτια τους ή στο νοσοκομείο. Λοιπόν, εγώ ήμουν ένας από αυτούς που ερχόμενος από την Κρήτη. Έκανα το rapid test. Πολύ ωραίο. Ήταν όλα οργανωμένα πάρα πολύ ωραία. Με τη διαφορά όμως ότι μετά από μια εβδομάδα ένα μεγάλο ποσοστό αυτών που ήταν αρνητικοί στο rapid test που γινόταν στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης βγαίναν θετικοί. Εκεί λοιπόν είδαμε τις πρώτες αδυναμίες του rapid test. Μετά προχωρήσανε στην αρχή του σχολικού έτους να ελέγξουν το αν θα μπορούσε να εφαρμόσει το self-test. Θυμάστε που σας είχα στείλει την αξιολόγηση που έκανε η περιφέρεια της Ρώμης, και βέβαια αποφασίσαν να μην το χρησιμοποιήσουν. Γιατί τι γίνεται? Δημιουργείται μια ψυχολογία στον πολίτη, κυρία Σαχίνη, ότι δεν έχει τίποτα, ότι είναι αρνητικός. Ο πολίτης λοιπόν αυτός δεν έχει κανένα όριο στις κοινωνικές του συναναστροφές. Και ουσιαστικά αποτελεί ένα δημόσιο κίνδυνο. Δημόσιο κίνδυνο από την άποψη ότι θα μεταδώσει την ασθένεια σε πάρα πολλούς συμπολίτες του. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε σιγά σιγά να λέμε και να ξαναλέμε ότι το μοριακό τεστ. Άρα το μοριακό τεστ. Μισό λεπτό, κύριε. Είναι αυτό. Ναι, ναι. Η επιστημονική κοινότητα μήπως ψάχνει απλά τον τρόπο να πάρει πίσω και το Rapid, διότι εδώ υπάρχουν και τεράστια οικονομικά συμφέροντα εταιριών, μην ξεχνιόμαστε. Και επειδή δεν μπορεί να γίνει και από τη μια μέρα στην άλλη, ψάχνει τον τρόπο, ένα. Και δύο, με ρωτάνε εδώ πολύ, θέλει ο κύριος Γιαννακάκης να πει τι σημαίνει αλληλούχηση, γιατί πολλοί κόσμος δεν το έχει καταλάβει. Η αλληλούχηση είναι μια τεχνική μέθοδος που χρησιμοποιούμε, έτσι ώστε να καταλάβουμε ποιο στέλεχος του ιού είναι θετικό στον ασθενή που βρήκαμε θετικό. Δηλαδή, οι μεταλλάξεις, διάφορες μεταλλάξεις, μπορούμε να καταλάβουμε ποια μετάλλαξη είναι, αν είναι για παράδειγμα η Δέλτα μετάλλαξη, με βάση την αλληλούχηση, που είναι μια τεχνική μέθοδος στο εργαστήριο. Αυτό που γινόταν πριν μήνες ήταν ότι ένα ελάχιστο ποσοστό των θετικών κρουσμάτων έκανε και αυτή την περαιτέρω ανάλυση. Στην Ελλάδα μόνο 0,4% ήταν. Στην Ελλάδα όταν υπήρχαν χώρες με 10%. Μάλιστα. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα λοιπόν όλοι πιέζουν και λένε, παιδιά, θέλουμε περισσότερη αλληλούχηση. Γιατί θυμάστε, κύριε Σαχίνη, την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει, είχαμε πει ότι αυτό που θέλαμε να ξέρουμε με σιγουριά πριν το καλοκαίρι είναι με ποιο στέλεχος έχουμε να κάνουμε,
από το Σεπτέμβριο και μετά, γιατί εκεί θα παιχτεί το μεγάλο παιχνίδι, κύριε Σακή. Ναι, αλλά κύριε Γιαννακάκη, πόσο υπεύθυνο είναι, λοιπόν, καλά το λέτε εσείς, αλλά πόσο υπεύθυνο είναι εμείς να λέμε ότι η μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ ήρθε με βάση την ανακοίνωση των ΜΜΕ και όχι με συστηματική γονιδιωματική επιτήρηση. Είναι υπεύθυνο? Όχι. Πιστεύω ότι πρέπει να δώσουν απαντήσεις οι επιστήμονες, τα άτομα που είναι στις επιτροπές. Ξέρετε γιατί επιμένω, κύριε Γιαννακάκη μου, ναι. Θα σας πω γιατί. Ναι. Γιατί έχουμε ένα πλεονέκτημα ως χώρα σε σχέση και με την Ιταλία, τολμώ να πω. Να σας πω ποιο είναι. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να μειώσει το χρόνο που απαιτείται για γονιδιωματική επιτήρηση για τα αποτελέσματα των μοριακών, επειδή με αναλογία πληθυσμού έχει πιο μεγάλο και πιο πυκνό δίκτυο εργαστηρίων, δημοσίων και ιδιωτικών. Εμείς αυτά τα έχουμε πει, δεν κάνω τον ξύπνιο, από τον Οκτώβριο του 20, ότι αν η χώρα είχε σε δίκτυο δημόσια και ιδιωτικά εργαστήρια με μοριακό, θα τσιμπούσε πολύ πιο γρήγορα από άλλες χώρες. Αλλά η επιλογή ήταν άλλη. Έχω άδικο? Πώς να σας πω, κύριε Σακίνο, ότι έχετε άδικο. Από τη στιγμή που έχεις την υποδομή και δεν τη χρησιμοποιείς, τι να πω. Απλώς επειδή έχουν περάσει αρκετοί μήνες από την αρχή της πανδημίας και έχουμε δει και έχουμε καταλάβει πράγματα πολύ περισσότερο, δηλαδή έχουν εμβαθυνθεί καταστάσεις και οι στρατηγικές πλέον τις βλέπουμε πώς τις χρησιμοποιούν τα διάφορα κράτη. Λοιπόν, στην Ιταλία όταν άλλαξε η κυβέρνηση στην αρχή του χρόνου και ήρθε ο κύριος Ντράγκη, προφανώς άλλαξε και η Επιστημονική Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων και εκεί είδαμε κάποιες διαφορετικές στρατηγικές όσον αφορά τις οδηγίες που δινόταν στις περιφέρειες. Γιατί επαναλαμβάνω, εδώ μπορεί ο Υπουργός Υγείας να λέει κάντε αυτό, όμως είναι ο Περιφερειάρχης που θα του πει το κάνω ή δεν το κάνω. Γιατί λόγω του συντάγματος έχουν το πάνω χέρι, το έχουν οι περιφέρειες. Άρα λοιπόν το πώς θα χρησιμοποιηθεί η στρατηγική της δημόσιας υγείας είναι κάτι το οποίο το έχει στο χέρι του ο περιφερειάρχης και αν δεν το χρησιμοποιήσει σωστά θα γυρίσει boomerang. Ειδικά για περιφέρειες που περιμένουν να ανασάνουν την καλοκαιρινή περίοδο με τον τουρισμό. Άρα λοιπόν οι αλληλουχήσεις, καταρχήν τα μοριακά τεστ και οι αλληλουχήσεις που γίνανε στη Βενετία και στη Σαρδινία αποτέλεσαν νομίζω ένα λαμπρό παράδειγμα για το πώς μια περιφέρεια μπορεί να διαχειριστεί τοπικά την επαγρύπνηση, έτσι, τοπικά να παίρνει τα μηνύματα αμέσως, να παίρνει αποφάσεις, στρατηγικές αποφάσεις και ουσιαστικά να έχει καλύτερα αποτελέσματα χωρίς να περιμένει το όποιο κεντρικό κράτος να της πει επειδή στο Μιλάνο είχαμε 0 νεκρούς ας πούμε την προηγούμενη Παρασκευή, άρα λοιπόν πάει καλά όλη η Ιταλία. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Και αυτό ειδικά σε περιφέρειες στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα έχουμε αυτή τη φοβερή τύχη να έχουμε τα νησιά. Τα νησιά, κύριε Σαχίνη, τα ελέγχεις καλύτερα. Η επαγρύπνηση, τα μέτρα δημόσιας υγείας εφαρμόζονται γρήγορα και αποτελεσματικά. Είναι πρίμα λοιπόν τώρα να βλέπουμε σε μια Κρήτη που ουσιαστικά... Μια χαρά το λέτε. Μια χαρά το λέτε. Και έχουμε εργαστήριο καλό για μοριακά. Έχουμε και στην Αθήνα, έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, έχουμε στην Πάτρα, έχουμε στο Ηράκλειο. Να πω και κάτι. Έχουμε και στη Λάρισα. Εξοπλίστηκε τελευταία η Λάρισα, να τα ακούν η Λάρισα, με νέο τύπου. Μόλις πρόσφατα. Άρα αυτά θα έπρεπε, όπως το λέτε, να έχουν τεθεί σε λειτουργία. Και όχι να είμαστε από το πρωί μέχρι το βράδυ πανικοβάλλοντας δέλτα, δέλτα, δέλτα. Και άμα θα ρωτήσεις να μην υπάρχει και εικόνα. Βεβαίως. Αυτό και μάλιστα όταν μιλώντας με τον αδελφό μου σήμερα το πρωί έμαθα ότι έχουμε κάποιες αιστείες στο Ρέθινο νομίζω και στο Ηράκλειο. Μάλιστα. Δηλαδή με κάποια νούμερα που ανεβαίνουν λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εδώ πρέπει να δούμε λίγο πάντα σε τοπικό επίπεδο και ποια είναι η δυνατότητα ενός δημάρχου να πάρει μέτρα δημόσιας υγείας ανεξάρτητα από τις οδηγίες που δίνονται από το κεντρικό κράτος. Και νομίζω
ότι δεν είναι τώρα θέμα να πει ότι κάποιος ότι ανεξαρτητοποιείται μια περιοχή, ότι κάνει το κεφάλι του. Απλώς είναι πιο ευέλικτο το κράτος έτσι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι επιδημιολόγοι και λοιμοξιολόγοι θα έπρεπε να είναι σε τοπικό επίπεδο και να δίνουν πληροφορίες και οδηγίες σε κάθε περιφερειάρχη, έτσι ώστε να έχουν μια εικόνα πιο κοντά στην πραγματικότητα της κάθε περιοχής. 16 μήνες μετά δεν το έχουμε μάθει εμείς, το ψάχνουμε ακόμη. Τι να πω. Ναι, πάντως επειδή στην Ιταλία τον τελευταίο καιρό δεν έκαναν μια έτσι, επικοινωνία στον κόσμο σε σχέση με τα εμβόλια ιδιαίτερα σκληρή. Απλώς έλεγαν σε όλο τον κόσμο ας ξανασκεφτούμε την υγεία μας. Γενικά την υγεία μας, κύριε Σαχίνη, γιατί ξέρετε, σε κράτη τα οποία, σε ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ιταλία, που τα τελευταία 20 χρόνια έχασε πολύ στον τομέα της δημόσιας υγείας και της πρόληψης, δηλαδή πότε ακούσαμε να μιλήσουν στον κόσμο για την υψηλή χοληστερίνη, για τις καρδιοπάθειες, για την πρόληψη. Ξαφνικά λοιπόν, πέρυσι ήρθε το Ιταλικό κράτος και είπε θα κάνετε έτσι, θα κάνετε αλλιώς, και ο κόσμος βέβαια. Όταν ακούει τέτοια πράγματα, όταν έχουν περάσει 20 χρόνια που κανείς δεν του μιλάει για πρόληψη, κανείς δεν του μιλάει για προσωπική υγεία, για δημόσια υγεία, δεν τα δέχεται. Τώρα λοιπόν, τους τελευταίους μήνες, το Ιταλικό κράτος άλλαξε λίγο την επικοινωνία προς τον κόσμο και είπε παιδιά, ας κοιτάξουμε την υγεία μας και ας κοιτάξουμε πώς μπορούμε να την, έτσι να τη θωρακίσουμε. Ένα τμήμα αυτής της θωράκισης είναι και το πρόβλημα του κορονοϊού. Έτσι. Αλλά όταν έρχεται ένα κεντρικό κράτος και σου λέει πρόσεξε τον κορονοϊό, αλλά άφησε την καρδιοπάθεια, άφησε τη χοληστερίνη, άφησε το εμβόλιο HPV, τα παιδιά, το οποίο ήταν ένα τεράστιο αποτέλεσμα επιστημονικής έρευνας τα τελευταία χρόνια, έρχεται λοιπόν και ο απλός πολίτης σου λέει τώρα με θυμήθηκες. Αυτό νομίζω είναι βασικό στο να πιστεί ο κόσμος ότι πρέπει να κοιτάξει την υγεία του. Βέβαια βοηθούμε όμως από το κράτος, έτσι, γιατί η πρόληψη είναι στη δημόσια υγεία, κύριε Σαχίνη. Το μοντέλο του Μιλάνου κατέρευσε πια. Να θυμίσω στους ακροατές σας ότι πριν 20 χρόνια στο Μιλάνο ο Περιφερειάρχης έλεγε ότι το κράτος πρέπει μόνο να ελέγχει. Ουσιαστικά τη δουλειά πρέπει να την κάνουν οι ιδιώτες με μια σύνδεση με το κράτος. Όλα λοιπόν η δημόσια υγεία στη Λομπαρδία πέρασε στα χέρια των ιδιωτών ως επιτοπλίστων με συμβάσεις και το ένα και το άλλο. Λοιπόν, όταν ήρθε ο κορονοϊός ξεσκεπάστηκαν όλα αυτά, γιατί το βαρύ έργο έμεινε στα μεγάλα νοσοκομεία, τα οποία όμως είχαν ξεγυμνωθεί, ας πούμε, από τα τελευταία 20 χρόνια. Άρα λοιπόν τώρα, ή πρέπει αυτά τα πράγματα να τα δούμε, να πάρουμε τα διδάγματα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε κάτι καλύτερο, ή διαφορετικά, κύριε Σαχίνη, ο κόσμος θα απομακρυνθεί, ήδη έχει απομακρυνθεί από πολλούς επιστήμονες, γιατί και εδώ στην Ιταλία αναρωτιούνται ότι μου λέει πολλές φορές ο Θεοδωρός στις πολυκατοικίες μου, μου λέει νόμιζα ότι οι καθηγητές στα πανεπιστήμια είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κλεισμένοι στα εργαστήριά τους, στις κλινικές τους, δεν τους βλέπει ο ήλιος γιατί όλη μέρα δουλεύουν. Δεν νόμιζα, μου λέει, ότι τους αρέσει να κάθεται όλη μέρα στις τηλεοράσεις. Όπα, το φρούτο είναι παντού δηλαδή, κύριε Σαχίνη, επειδή στην Ιταλία τέθηκε ένα σημαντικό θέμα και ηθικό θέμα, τα πανεπιστήμια γενικά έδωσαν κάποιες οδηγίες στους ανθρώπους που περνάνε ώρες στις τηλεοράσεις, ότι βασικά, εντάξει, ο καθένας έχει δικαίωμα να βγαίνει και να λέει τη γνώμη του, όμως περνάμε μια δύσκολη περίοδο που ο κόσμος που μας ακούει δεν έχει ανάγκη από προσωπικές γνώμες. Η επιστήμη βασίζεται σε δεδομένα, σε ανάλυση δεδομένων. Πού τα είδατε στην Ελλάδα τα δεδομένα, κύριε Γιαννακάκη, που τα ψάχνετε κι εσείς? Μπορείτε να μου πείτε πού τα είδατε? Έχετε πάρει τα δεδομένα της προκοπής? Θέλω να κλείσουμε το εξής. Ρωτάει πολλοίς κόσμος εδώ.
λέτε κι εσείς, όπως και όλοι οι περισσότεροι πια επιστήμονες, ότι πρέπει, αφού ζούμε πια στον καιρό των μεταλλάξεων, να πάμε στα μοριακά. Πόσες ώρες ή και μέρες χρειάζεσαι, όχι με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό, ας πούμε με τον κλασικό των μοριακών, πόσες μέρες χρειάζεσαι μετά το τεστ το μοριακό για την αλληλούχηση? Χρειάζεσαι μια μέρα? Πιστεύω, κύριε Σαχίνη, τώρα η τεχνολογία προχωράει, τρέχει, ας πούμε. Οπότε σε αυτό το τεχνικό θέμα, ομολογώ, δεν εργάζομαι σε εργαστήριο που κάνει αλληλούχηση, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημά μας είναι ο χρόνος, γιατί πέρσι και με τα μοριακά τεστ είχε πολύ συζητηθεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πόσες ώρες χρειαζόταν για να γίνει ένα μοριακό τεστ, για να γίνουν όλοι οι κύκλοι στην PCR. Λοιπόν, αυτό δεν είναι το θέμα μας. Δηλαδή, η τεχνολογία μας δίνει συνεχώς καλύτερες λύσεις. Εγώ, όταν βρίσκεται κάποιος μάνατζερ ενός νοσοκομείου και μου λέει το πρόβλημά μου είναι το τεχνολογικό, αυτό δεν το δέχομαι, γιατί είμαστε σε μια φάση στην οποία και λύσεις υπάρχουν από την... Εγώ, κύριε Γιαννακάκη, που είχα ρωτήσει εδώ τον επικεφαλής του εδώ εργαστηρίου, τον κύριο Σουρβίνο, μου είχε πει το πολύ μια μέρα. Το αν καθυστερεί να σταλούν τα δεδομένα είναι άλλο θέμα και δεν είναι δικό μου, λέει. Αλλά το πολύ μια μέρα θέλω για την αλληλούχηση. Άρα, εάν έπεφταν όλα τα σφυριά πάνω στην ιστορία του μοριακού και της αλληλούχησης, θα είχες πολύ καλύτερη εικόνα που πάνε οι μεταλλάξεις. Αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω. Θα τα ξαναπούμε. Να φανταστώ ότι εσείς είστε με την Ιταλία, αφού δεν μετέχει η Ελλάδα πια. Έτσι, θα είστε με την Ιταλία στο Euro. Αύριο το βράδυ είμαστε με την Ιταλία. Και ελπίζω, κύριε Σαχίνη, εγώ περιμένω να κερδίσουμε έναν άλλο αγώνα. Δεν περιμένω να κερδίσουμε τώρα τον αγώνα του Euro. Εγώ περιμένω να κερδίσουμε τον αγώνα της ζωής, της υγείας και πάνω απ' όλα της εμπιστοσύνης του πολίτη στους επιστήμονες και στους γιατρούς, η οποία, προσοχή, έχει κάποια προβλήματα αυτόν τον καιρό. Ο πολίτης να ξαναεμπιστευτεί σε εμάς, να εμπιστευτεί γενικά ότι ένας επιστήμονας που βγαίνει και λέει κάποια πράγματα, τα λέει διότι διάβασε, μελέτησε και όχι γιατί του αρέσει να είναι σε μια τηλεόραση ή σε ένα μικρόφωνο μπροστά.